να σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας που είναι μία από τις μεγάλες αγωνιστικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας του. Είναι ο τερματοφύλακας με τον οποίο ταυτίστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ο Όφι στη διάρκεια της χρυσής περίοδου του. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ο Κώστας ο Χανιωτάκης, με τον οποίο θα έχουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στο στούντιο του Cree Today. Μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και Πάντα σε με όλους. υγεία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μας που σε έχουμε εδώ και μεγάλη χαρά που τα ξαναλέμε. Μετά από καιρό. Έτσι. Μετά από καιρό, Κώστα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα των ημερών. Δηλαδή υπάρχει ένα παιχνίδι προχθές του Όφη με τον Ιωνικό, στο οποίο ο Όφη, η συζήτησή μας επρόκειτο να έχει απολογιστικό χαρακτήρα, αλλά ξεκινάμε από το προχθεσινό παιχνίδι, όπου ο Όφη ήταν επιικώς απαράδεκτος. Είχε μία απαράδεκτη αγωνιστική εικόνα στο πρώτο 45 λεπτό, μία εμφάνιση παροδία. Εγώ δεν τον θυμάμαι, δηλαδή ειλικρινά, χειρότερο Όφη εδώ και χρόνια. Έλλειψη Ναι, σοβαρότητας. εντάξει, μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο και αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια κακή ημέρα. Ίσως δεν μπήκαν τα παιδιά όπως έπρεπε στο παιχνίδι. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο Για το βέβαια, έτσι. συγκεκριμένο καταρχήν, ναι. Και εντάξει, όταν βρίσκεται, βέβαια εκτός από τα γκολ υπήρχαν και άλλες φάσεις όπου κινδύνεψε και μετά είναι δύσκολο να κυνηγά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Το καλό είναι ότι και μετά το 3-0 έγινε μια προσπάθεια. Πάντα είναι δύσκολο βέβαια να γυρίσει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε προσπάθεια. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν απλά μια κακή μέρα που στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Και εμείς κάτι τέτοιο επιλέγουμε να πιστέψουμε γιατί. Έτσι είναι, γιατί δεν μπορείς να κρίνεις μια ολόκληρη σεζόν από ένα κακό ημίχρονο ή ένα κακό παιχνίδι. Προφανώς. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, είναι και λίγο περίεργες καταστάσεις αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν και άλλους επηρεάζει, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Νομίζω ότι ήταν έτσι ένα κακό παιχνίδι, μια παρένθεση θα έλεγα. Εγώ πραγματικά το πιστεύω, εξακολουθώ να το πιστεύω ότι τα play out δεν κρύβουν μεγάλα νοήματα. Αγκαρία είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μην γράφεις και τον άλλο που ήρθε να σε δει στην εξέδρα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Δεν νομίζω Πες μου. ότι γράψανε τον άλλο που είναι στην εξέδρα. Γιατί θα ήταν η μορφή όλου του παιχνιδιού τέτοια. Πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά έγινε προσπάθεια. Δεν Από κακού ήταν να μην γινότανε, δε πώς θέλω θα να έτσι. τα αδικήσω τα παιδιά. Ναι. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αφήστε την κριτική που κάνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σε πάρει ακόμα κι άλλο από κάτω. Και το 0-3 να γίνει 0-5. Θα μπορούσε Και 0-6. Αλλά Ναι. προσπάθησαν τουλάχιστον να γυρίσουν. Έγινε 3-2. Θα μπορούσε να γίνει και 3-3, θα μπορούσε να γίνει και 2-4. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια, εκεί θέλω να σταθώ εγώ, ότι Ναι. ψυχολογικά δείξανε ότι δεν πτωήθηκαν, έστω και από αυτό το 0-3, έστω και από κάποια γκρίνα που υπήρχε στην εξέδρα και ήταν φυσιολογική και προσπάθησαν να καλυτερεύσουν μια εικόνα που ήταν άσχημη, εδώ που τα λέμε στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς όχι ότι δεν ήταν άσχημη εικόνα, αλλά αυτό συμβαίνει. Και για μένα είναι πιο σημαντικό το ότι έμειναν όρθιοι στο δεύτερο ημίχρονο. Και δεν κατέρευσε ψυχολογία, δεν κατέρευσε η ομάδα. Περιμέναμε βεβαίως μία αντίδραση γιατί αλίμονο αν δεν ερχόταν και ήρθε στο δεύτερο μέρος θα μιλούσαμε για μία εμφάνιση η οποία θα μπορούσε να αποτυπωθεί με ένα σκορ ντροπής για τον Όφη και ιστορικά. Ναι, θα Έτσι. μπορούσε να συμβεί, αλλά είναι κάτι νομίζω που έχει ξανασυμβεί φέτος. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Όφη μένει πίσω στο σκορ, Όχι. ειδικά μέσα εδώ. Και πάντα υπάρχει, σχεδόν πάντα, 90% υπάρχει αντίδραση. Έχει γυρίσει παιχνίδια, Βεβαίως υπάρχει αυτό έτσι, με την ΑΕΚ, με τον με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, έτσι υπάρχουν και σε αρκετά μεγάλα μάτια. παιχνίδια. Οπότε δεν είναι τυχαίο. Περισσότερο Έτσι, γιατί. ούτε το Ναι. ένα βέβαια είναι τυχαίο, ούτε το άλλο. Εγώ Έτσι. περισσότερο στέκομαι στο πνευματικό και όχι το αγωνιστικό του χαρακτήρα του παιχνιδιού, Κώστα. Γιατί εκεί ήταν η ένσταση, νομίζω, και των παρευρισκόμενων στον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη. Για την έλλειψη προσπάθεια αγωνιστικότητα. Και διαφορετικό το σκορ το οποίο βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει και διαστάσεις. Εντάξει, έλλειψη αγωνιστικότητας. Ναι, Εντάξει, έτσι όπως στο φάνηκε. ποδόσφαιρο έτσι το λέμε. Δεν μπαίνω καλά, δεν μου πάει το παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να συμβεί.
Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Βλέπουμε λοιπόν, απομονώνοντας αυτό το παιχνίδι, και ελπίζουμε να ήταν μια παρένθεση και τίποτα περισσότερο, όλο το κάδρο, τη φετινή περίοδο για την ομάδα του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος ξεκάθαρα έκανε βήματα προόδου. Μετά από ένα απογοητευτικό περσινό πρωτάθλημα που κέρδισε την παραμονή στη διαδικασία των play-out, μπόρεσε φέτος και έκανε άλματα προόδου, είχε καλές κατά βάση αγωνιστικές παρουσίες, έχασε τα play-off την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή μπορούσε μέχρι το τέλος να και διεκδίκησε την θέση του στην εξάδα. Ένα σχόλιο από σένα θέλω, Κώστα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Η ομάδα έκανε μια καλή χρονιά και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο μέσα σε αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι τα παιχνίδια τα παρακολουθούσε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Όπως είπα και πριν, ήταν μια χρονιά περίεργη γιατί, για όλες τις ομάδες βέβαια, γιατί δεν ήξερες ποτέ τι θα συναντήσεις, δηλαδή μπορούσες να κάνεις τα πλάνα σου από τη Δευτέρα, την προπόνησή σου, να σκεφτείς το παιχνίδι που έρχεται το ένα το άλλο και μια ημέρα πριν το παιχνίδι να σου γυρίσουν όλα ανάποδα, ίσως και ώρες. Και αυτό επηρέασε άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι ναι, είναι μια πετυχημένη χρονιά. Εγώ παρακολούθησα αρκετά παιχνίδια, όχι όλα. Και μου άρεσε και αυτό που έβλεπα και το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια να μπει στα play-off, δεν τα κατάφερες από πέρσι που πάλευες. Αλλά νομίζω ότι μόνο ευχαριστημένοι μπορούμε να είμαστε όλοι. Αυτό που το στοιχείο που κρατάς περισσότερο και σου άρεσε περισσότερο, Κώστα, από το φετινό Όφη, ποιο είναι? Τι σου άρεσε περισσότερο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έβλεπες ότι υπήρχε ένα σχέδιο στο παιχνίδι του, ένας τρόπος παιχνιδιού, άσχετα πώς έβγαινε μέσα σε κάθε παιχνίδι, αν ξεκινούσε καλά ή τέλειωνε καλά ή ξεκινούσε άσχημα, τέλειωνε άσχημα. Αλλά νομίζω ότι έβλεπες κάτι, έβλεπες έναν τρόπο που αν μη τι άλλο άρεσε. Υπήρχε ένα σχέδιο, υπήρχε μια οργάνωση μέσα στο παιχνίδι, υπήρχε πάθος, υπήρχε αγωνιστικότητα. Αυτό που είπα και πριν, ότι δεν είδα κάποιο παιχνίδι που να μην το πάλεψε μέχρι το τέλος. Ναι. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δεν θα σταθώ σε παιχνίδια τα οποία και σε άλλα ήταν μπροστά και σοφαρίστηκε, τα οποία αυτά θα σε είχαν φέρει εκεί που δεν είσαι τώρα. Έτσι. Θυμάσαι κάποιο πρόχειρα, σου περνά από το μυαλό κάποιο. Το Ατρομήτου νομίζω ήταν ένα μάτς στο Ηράκλειο, στο 90, πόσα μάτς ήταν στο 90 και στο με τον Πανετολικό. Ναι, έτσι, δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσε ίσως να εκμεταλλευτεί την έδρα του παραπάνω και να βοηθηθεί βαθμολογικά, αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε παράπονο. Με τον Νίκο Νόμπλια βεβαίως συμπαίκτες τόσα χρόνια. Το γνωρίζεις και σε γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τόσες πολλές και μεγάλες στιγμές μαζί. Η συμβολή του στην πορεία αυτής της ομάδας, κατά γενική ομολογία, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα σχόλιο δεν θα μπορούσε να μην σε ρωτήσω και γι' αυτό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ειδικά πέρσι που η ομάδα είχε τα μπλεξίματα που είχε στο τέλος. Ναι. Νομίζω ότι γίνανε περισσότερο ρεαλιστικοί, δηλαδή πηγαίναμε για το αποτέλεσμα πρώτα και αυτό ήταν το σημαντικό. Φέτος που τα πράγματα ήταν πιο ελεύθερα, έτσι μπορώ να πω, έδειξε ότι μπορεί να παίξει και ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο. Συν και αυτό που είπα πριν, το ότι δεν τα παρατούσαν και ότι έβλεπες μια προσπάθεια άλλο το 90 λεπτό, νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο σημασία και είναι έργο του προπονητή. Έχει συμβάλει προπονητής πάρα πολύ σε αυτό και στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο ψυχολογικό. Και ο Νίκος ήταν ένας, και σαν ποδοσφαιριστής ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν του άρεσε να χάνει, προσπαθούσε πάρα πολύ. Θυμάμαι αξέχαστα, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω αυτή την παρένθεση. Βεβαίως. Το παιχνίδι που είχαμε παίξει με τη Φερεντσβάρος τότε στο κύπελο UEFA. Το οποίο είχαμε κερδίσει τον πρώτο γύρο 3-0. Προηγηθήκαμε εκεί 1-0. Στο τέλος χάσαμε 2-1. Ναι. Πανηγυρίζαμε εκεί για την πρόκριση. Και είναι λογικό. Και στα αποδυτήρια έγινε χαμός γιατί χάσαμε. Και έγινε χαμός γιατί ο Νίκος ήταν στεναχωρημένος. Τον πείραξε το γεγονός ότι γιατί ρε φίλε να χάσουμε αφού προηγηθήκαμε 1-0. Οπότε καταλαβαίνεις και ναι, είναι ενδεικτικό αυτό την νοοτροπία. Ναι.
προσπαθεί και έχει πέρασει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Είναι ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα, μια πρόκριση η οποία ναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα τότε, την Ουγγρική Φερεντσβάρος, την οποία την είχατε βγάλει από τον πρώτο γύρο κιόλας του κυπέλου UEFA, με μια αποθεωτική πραγματικά βραδιά εδώ στο Ηράκλειο, με Νίκο Παπαδόπουλο, Κουνενάκη και Νόμπλια. Είχε βάλει το τρίτο γκολ ο Νόμπλια. Εδώ. Και έξω ο Νόμπλια προηγήθηκε όφη και 2-1 η Φερεντσβάρος. Στάθηκες σε αυτό το στοιχείο, Κώστα, το ότι τα πάλευε μέχρι το τέλος. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή υπήρχε η απουσία αυτού του στοιχείου προχθές το Σάββατο, γι' αυτό κάνει και τόσο πολύ εντύπωση. Δηλαδή, ο Όφη τα πάλευε φέτος τα παιχνίδια ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, τι έδειχνε το ταμπλού στο τέλος, μέχρι το φινάλε. Έδειχνε ένα χαρακτήρα. Ήταν δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ήταν μια ομάδα που, όπως και αν έπαιζε ή εντός ή εκτός έδρας, ακόμα και αν βρίσκονταν στο σκορ με δύο τέρματα ή και τρία μερικές φορές, δεν άφηνε το μάτς να την πάρει από κάτω, να την βάλει από κάτω, αλλά το προσπαθούσε. Και αυτό ένα στοιχείο προόδου, το οποίο δεν ήταν προχθές βέβαια. Ναι, σημαντικό, σημαντικό, γιατί το ποδόσφαιρο λέμε τελειώνει, το παιχνίδι τελειώνει όταν σφύριξε ο διαιτητής και πολλά παιχνίδια γύρισαν φέτος. Είναι ένα στοιχείο σημαντικό για μια ομάδα το να μην τα παρατάει, το να μην την παίρνει από κάτω. Και νομίζω ότι θα το κρατήσει όφη αυτό. Γιατί έτσι φτιάχνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών ή είναι αποτέλεσμα νοοτροπίας? Και στο λέω εσένα που είσαι περάσει από μια ομάδα του όφη, από δύο-τρεις πολύ καλές ομάδες του όφη. Ναι, σωστά. Έτσι. Αυτό είναι θέμα ότι. Απορροφάει το χαρακτήρα η ομάδα, η νοοτροπία της ομάδας, ή είναι αυτός, καθ' αυτός ο χαρακτήρας το άτομο που επιβάλλει την παρουσία του? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να το έχει ο ποδοσφαιριστής, αλλά αυτό το χτίζει σιγά σιγά ο προπονητής. Και σιγά σιγά γίνεται συνήθεια. Ναι. Οπότε όταν γίνει συνήθεια και οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών δεν είναι τόσες πολλές, είναι πιο εύκολο να αφομοιωθεί και από τους νέους που έρχονται. Και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο. Διδαγμένοι από τους παλιούς και βάζοντα τους οι παλιοί στην νοοτροπία αυτή. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα στο κομμάτι αυτό. Επειδή το είχα ζήσει προσωπικά τότε και επειδή νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κουβαλάει, νομίζω ότι και ο Νίκος κουβαλάει πράγματα του τότε. Όλοι μας κουβαλάμε πράγματα από το παρελθόν μας, έτσι. Και νομίζω ότι προσπαθεί και αυτός με τον τρόπο του και το έχει περάσει σε ένα πολύ μεγάλο βάθμο. Είναι βιώματα αυτά τα οποία πραγματικά χτίζουν χαρακτήρες. Και ήθελα να σε ρωτήσω, να ρωτήσω την άποψή σου για τον Όφη. Ζητούμενο είναι η σταθερότητα. Προσπαθεί να τη βρει. Τα τελευταία 4-5 χρόνια που έχει αλλάξει ιδιοκτησιακά, βρήκε επιτέλους φάρμακο σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Έχουμε μία χρονιά που σώθηκε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, μία άλλη που βγήκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 20 χρόνια, πέρυσι που τα κατάφερε στο τέλος, φέτος που παρολίγο να μπει, δηλαδή βλέπουμε ανεβοκατέβασμα. Ναι. Η κατάκτηση της σταθερότητας είναι το ζητούμενο, κάτι που εσείς το είχατε, ακόμα και στις χρονιές που δεν βγαίνατε στην Ευρώπη. Ο Όφη τερμάτιζε πέμπτος, έκτος, ήταν πάντα, τη διεκδικούσε. Αυτό πόσο εύκολο είναι να το κατακτήσεις και πόσο εύκολο είναι να το χάσεις? Χρειάζεται τον χρόνο του. Χρειάζεται τον χρόνο του, γιατί όπως το έχασες με τα χρόνια που περάσανε της μεταγκέραντε εποχής, ας την πω έτσι, που υπήρχαν και εκεί πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, χωρίς να είσαι στη σιγουριά. Δεν υπήρχε ασφάλεια. Ακριβώς, χωρίς να είσαι ασφάλεια, να το αισθάνονται οι παίχτες, να το αισθάνεται ο κόσμος. Και αυτό το πράγμα χάθηκε κάποια στιγμή. Τώρα χρειάζεται και χρόνος για να ξαναχτιστεί. Και νομίζω ότι θα γίνει. Χρειάζεται υπομονή από όλους. Νομίζω ότι αυτή τη σταθερότητα θα την ξαναβρει και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτσι, να αισθανόμαστε τυχεροί που
που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και βάζει ξανά θεμέλια σιγά σιγά. Και υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι γύρω γύρω, να μην πω ονόματα, τα παιδιά ήμουνα μαζί τους χρόνια, τα οποία είναι γνώστες του ποδοσφαίρου, γνώστες του χώρου, γνώστες της κατάστασης και προχωρούν ένα σχέδιο βήμα-βήμα και όχι με άλματα. Ώστε βήμα-βήμα ξέρεις που θα πατήσεις. Με το άλμα δεν ξέρεις που θα πατήσεις. Οπότε είναι καλύτερα να έχουμε όλοι μας υπομονή και να πάμε σιγά-σιγά, ώστε να φτιάξεις μια ομάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα πω εγώ, γιατί όλα αυτά τα παιδιά ζήσαν εκεί χρόνια, έχουν μεγάλες παραστάσεις. Οπότε προσπαθούν να φέρουν ένα τέτοιο σχέδιο εδώ. Έχει βρεθεί ο άνθρωπος, έχουν βρεθεί οι κατάλληλοι άνθρωποι να τον περιστοιχίσουν, οπότε ας μην βιάζομαστε. Το ποδοσφαιρικό κομμάτι νομίζω ότι θα βρεθεί, αλλά και αυτή χρειάζεται υπομονή. Μάλιστα. Σταθερά βήματα συνεπώς, αργά και σταθερά βήματα και υπομονή και πίστοση χρόνου. Έτσι πρέπει. Για να πετύχεις κάτι νομίζω ότι το από μια μέρα στην άλλη δύσκολα γίνεται και αν γίνει θα ξεφουσκώσει. Είναι προτιμότερο λοιπόν να έχεις την υπομονή, να χτίζεις σιγά σιγά για να έχεις και το σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε μερικά λεπτά και πάλι μαζί με τον καλεσμένο μας τον Κώστα Χανιωτάκη. Η πρώτη σου επιλογή στην επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα όνομα. DP Studies. Επαγγελματικά σεμινάρια στην πληροφορική, στη λογιστική, στα τουριστικά, στο μάρκετινγκ. DP Studies. Επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αίτησή σου και συμβουλευτική στην κοινοφελή εργασία, στα προγράμματα του ΑΕΔ και στα βάουτσερ. DP Studies. Η πρώτη σου επιλογή και στις ξένες γλώσσες. Ταχύρυθμα τμήματα πτυχίων εξειδικευμένα για ενήλικες. Ενημερώσου τώρα στο 2810-24-0024 ή στο dpstudies.gr. DP Studies. Εδώ εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες. Στις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγός για την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι το νερό Ζαρός από τις κορυφές του Ψιλορίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας εδώ στην κουβέντα μας. Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Greek Today τον Κώστα το Χανιωτάκη, τον τερματοφύλακα του Όφη, παλέμαχος τερματοφύλακας, δεν πάει τώρα να πω παλέμαχος τερματοφύλακας, εγώ τον Κώστα τον θυμάμαι πάντα να δεσπόζει κάτω από τα γκολπόστ, να εμπνέει ασφάλεια, να φωνάζει στους αμυντικούς του, να απογειώνεται σε μια πραγματικά χρυσή εποχή για την ομάδα του Όφη. Μια σχετόφερη κουβέντα, Κώστα, φέτος ο Όφη ευτύχησε να έχει ένα καλό τερματοφύλακα. Υπήρχε βεβαίως και ο Βάτερμαν, ο οποίος έπαιξε αυτός ορισμένα παιχνίδια όταν έλειπε, αλλά ο Επασί στο Κόπα Αφρικα ήταν ένα από τα θετικά αγωνιστικά σημεία αναφοράς. Ένα σχόλιο θέλω από σένα. Νομίζω ναι, είναι ένα παιδί που εμπνέει εμπιστοσύνη και είναι σημαντικό αυτό για μια ομάδα, γιατί ο τερματοφύλακας είναι μεγάλο κεφάλαιο για κάθε ομάδα. Το πρώτο. Και όσο περνάνε τα χρόνια η δουλειά του γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Και έχει βοηθήσει αρκετά. Νομίζω ότι ήταν καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Μιλούσαμε για το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, για το γεντή κουλέ, όπως λέμε, το οποίο τα τελευταία χρόνια, και αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω, Κώστα, το θυμάσαι εσύ πάντα φλεγόμενο και εμείς. Κάπως έχει χάσει δυναμική ο Όφη. Δηλαδή, βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο, ο παράγοντας της έδρας, εκεί που ήταν για τον Όφη ένα σπουδαίο στοιχείο που του έδινε δύναμη, κάπου χάνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αγωνιστικά
δεν έχει, δεν μεταφράζεται αυτό σε συγκομιδή ικανοποιητική βαθμών. Κοιτάξτε, ένα άδειο γήπεδο είναι ένα άδειο γήπεδο για μένα. Εποχή COVID τώρα λες. Φυσικά. Ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς ήταν λιγότερο στα τελευταία χρόνια. Ναι, σωστό αυτό. Και για κάθε ομάδα το γεμάτο γήπεδο θα βοηθήσει. Το άδειο γίνεται... Έχει γίνει συνήθεια νομίζω και τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει. Πιστεύω ότι οι έδρες πια δεν παίζουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Οι ποδοσφαιριστές έχουν συνηθίσει και ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Τώρα νομίζω είναι το μισό γήπεδο μπορεί να, η χωρητικότητα να γεμίσει. Επηρεάζει όπως και να το κάνεις. Όπως και να το κάνεις. Και ο ίδιος ο κόσμος έχει επηρεαστεί από όλα αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι σίγουρο ότι οι δυναμικές έχουν αλλάξει. Η δυναμική της έδρας δηλαδή πια δεν επηρεάζει τόσο πολύ. Δεν επηρεάζει τόσο πολύ όσο... Ένα γεμάτο γήπεδο και οποιοδήποτε γήπεδο, όχι μόνο το Γεννικούλα. Είναι διαφορετικό από αυτό που βλέπεις τώρα και εγώ που το βλέπω ή εσύ που θα το δεις από την τηλεόραση θα σε χαλάσει αυτή η εικόνα. Ενός γήπεδου άδειου. Έτσι. Ή με 2.000 κόσμο χωράει 10, ας πούμε, ή με 10 αν χωράει 40. Έτσι είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό έχει περάσει σε όλους. Έχει περάσει στον κόσμο, έχει περάσει στους παίχτες. Νομίζω ότι δεν κοιτάς πια τι γίνεται στην εξέδρα. Ή το κοιτάς λιγότερο. Mm-hmm. Ή το κοιτάς λιγότερο. Αν μιλούσαμε για τη φετινή χρονιά, παραμένουμε λίγο στον φετινό Όφη, Κώστα. Πού πιστεύεις ότι χάθηκε αυτή η μάχη για τα play-off, για τον τερματισμό στην εξάδα? Όπως είπα και πριν, νομίζω ότι θα μπορούσε ο Όφη να έχει περισσότερους βαθμούς εντός έδρας. Νομίζω ότι εκεί παίχθηκε περισσότερο το παιχνίδι. Αλλά γενικά η εικόνα ήταν αυτή, δηλαδή προσπαθούσε να παίξει, προσπαθούσε να δημιουργήσει. Mm-hmm. Αλλά κάπου δεν ήσουν ποτέ σίγουρος πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό, ναι, το οποίο είναι η έλλειψη. Δηλαδή, ενώ ήταν μπροστά ή το ανάποδο, ενώ ήταν πίσω. Επίσης, ακριβώς, πάντα έλεγες ρε εσύ λες. Δηλαδή δεν είχες σιγουριά, ήταν 2-1, δεν είχες τη σιγουριά ότι θα τελειώσει 2-1. Ή ήταν 2-1 πίσω, πίστευες ότι μπορεί να γυρίσει. Και έτσι ήταν όλη η χρονιά νομίζω. Αλλά παιχνίδια τώρα όπως το χθεσινό που έλεγες ότι ξέρεις κάτι, άσχετα το τι είπαμε με την εμφάνιση και όλα αυτά, με Πανετολικό, με Γιάννηνα, που κανείς δεν σου διασφαλίζει πριν το παιχνίδι ότι θα τα κερδίσεις ή δεν είσαι και υποχρεωμένος να τα κερδίσεις, γιατί ποδόσφαιρο είναι, δεν σου το υπογράφει κανείς. Αλλά θα μπορούσε να έχει ίσως περισσότερους βαθμούς στο σακούλι. Στο Ηράκλειο. Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Μάλιστα. Όπως είπες και εσύ, αυτό το στοιχείο προσέδε έτσι μια διάσταση συναρπαστικότητα σε κάθε παιχνίδι του Όφη. Εμείς να ευχηθούμε την επόμενη χρονιά να κρατήσει κατά το ίμιση. Δηλαδή, εκεί που είναι μπροστά να το κλειδώνει το σκορ, εκεί που είναι πίσω αυτό να το συνεχίσει πραγματικά για να παλεύει τα παιχνίδια. Εντάξει, και άλλες ομάδες θα είναι καλές. Και εγώ έτσι που παρακολουθήσα όλο το πρωτάθλημα, αν εξαιρέσεις κάποιες πολύ μικρές περιόδους, ναι, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές. Για κάνε μου ένα σχολείο. Να σου εξασφαλίσει δηλαδή κάποιος ότι ξέρεις, ναι, αυτή η ομάδα είναι αρκετά καλύτερη από αυτές που κυνηγούσαν πάντα να μπουν στα. Ναι, μιλάμε για το μεσαίο στρώμα της βαθμολογίας. Ναι. Τώρα για τα play-off. Σου εξασφάλιζε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η ομάδα έχει τρομερή διαφορά με τις υπόλοιπες. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι θα μπει. Είμαι σίγουρος. Βεβαίως. Δηλαδή μέχρι το τέλος υπήρχε μια αμφιβολία και για μένα είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή θέλω να το σχολιάσω και αυτό. Βεβαίως. Έχουμε φτάσει στο 2022 και περιμέναμε να τελειώσει το πρωτάθλημα για να δούμε αν ο Πας Γιάννηνα δικαίως ή αδίκως. Και αυτό που είπε και ο Νίκος είναι σωστό. Αυτά που κερδίζεις μέσα στο γήπεδο πρέπει να έχεις. Πάντα. Αλλά παίζανε και αυτοί με -5 και περιμένανε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και ο Άρης με -6 και... επίσης. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε, να περιμένεις να τελειώσει το πρωτάθλημα. Για να δεις αν έχει υπόσταση η βαθμολογία. Ναι, ναι. Κάτω, δηλαδή πόσες μέρες θες για να δεις τι γίνεται.
Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Δηλαδή παίζονταν ένα πρωτάθλημα. Και στην ουσία. Είχες δύο βαθμολογίες. Πανηγυρίζαμε εμείς εδώ ότι μπήκαμε στα play-off και την άλλη μέρα. Που μετά από μια μισή μέρα πανηγύριζαν άλλοι. Είναι αστείο δηλαδή. Δεν μπορεί. Αυτό το στοιχείο της ρευστότητας, της αρνητικής ρευστότητας, η οποία οφείλεται σε κάποιες αποφάσεις που δικαστικώς είναι διφορούμενες με την έννοια ότι σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς, ανατρέπονται κτλ. Δείχνει ένα στοιχείο, νομίζω περιγράφει μια κατάσταση ερμαφροδιτισμού στο ελληνικό πρωτάθλημα που μόνο καλό δεν κάνει. Και δυστυχώς αυτό υπήρχε και στο παρελθόν. Δηλαδή από αυτό δεν έχουμε ξεφύγει. Από αυτό δεν έχουμε ξεφύγει. Και μας το έθιξες, Κώστα. Θέλω την άποψή σου για την διοργάνωση φέτος. Για το πώς. Γιατί κάνουμε ένα απολογισμό για την κανονική περίοδο. Τώρα στα play-off και στα play-out βεβαίως θα υπάρξουν εξελίξεις, αλλά μπορεί να γίνει ο καλός απολογισμός, όπως λέμε αλληγορικά, βάσει των όσων είδαμε σε αυτές τις 26 αγωνιστικές. Εντάξει, ήταν ένα καλό, θα το έλεγα, πρωτάθλημα. Άσχετα αν κάποια στιγμή, δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι ακόμα και ένας Ολυμπιακός φετινός, ο οποίος δεν σου έβγαζε μάτια. Όχι. Έτσι. Είναι 15 πόσους, 12-15 βαθμούς μπροστά. Δικαίως όμως, γιατί οι Άγιοι δεν είχαν παραπάνω προβλήματα από αυτόν. Πολλά παραπάνω. Είχαν πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Πολλές περισσότερες κακές εμφανίσεις και κακές περιόδους, νομίζω. Και η ομάδα που έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα, έστω και με αυτά τα ένα. Και χωρίς να παίζει μπάλα. Χωρίς να παίζει μπάλα, καλός. Νομίζω ότι δικαίως είναι εκεί που είναι. Οπτικά. Δεν μπορεί να πεις κάτι. Δηλαδή, μην ψάχνουμε τη δική μας αποτυχία στους άλλους. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να ψάχνει να δει τι κάνει αυτός. Και νομίζω ότι. Ναι, ήταν καλύτερος, χωρίς μεγάλη διαφορά, όπως είπα, γιατί δεν σου έβγαλε μάτια ούτε ο Ολυμπιακός φέτος, αλλά νομίζω ότι σαν μονάδες είχε καλύτερους παίχτες και το εκμεταλλεύτηκε στα σημεία τα κρίσιμα. Μια συνέπεια αποτελεσμάτων, χωρίς να βγάζει μάτια με την αποδοσία. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι διεκδικητές ή αυτοί που είναι διεκδικητές κάθε χρόνο νομίζω ότι αντιμετώπισαν μεγαλύτερα προβλήματα και δεν είχαν έτσι μια διάρκεια τέτοια που θα τους επέτρεπε να είναι κοντά. Μάλιστα. Πηγαίνοντας προς τα κάτω, δηλαδή από τη μέση και κάτω, τώρα για τις ομάδες που είναι στα play-out με τις οποίες αναμετράτε όφη. Από τη μέση και κάτω νομίζω ότι δίκαια είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν και η εικόνα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αδύναμος κρίκος ο Απόλλωνας, δυσάρεστη έκπληξη, ναι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ναι, ο Ατρόμητος, ναι, ο Ατρόμητος όντως ήταν μια, συγγνώμη, το ξέχασα, μια δυσάρεστη έκπληξη, η οποία όμως ναι, δεν συνήλθε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Δεν βρήκε τα πατήματά του. Τώρα είναι που προσπαθεί να πάρει τους βαθμούς. Είναι μια ανάλογη περίπτωση με την περσινή. Του Όφη. Του Όφη ακριβώς, γιατί σίγουρα έχει μια δυναμική άλλη. Δηλαδή ήταν μια καλή ομάδα, μια ομάδα που δύσκολα την κέρδιζες. Φέτος και αυτό, εντάξει, συμβαίνει, σας είπα, συμβαίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Να γλιτώσει τα χειρότερα. Να έρθουμε σε σένα, Κώστα Χανιωτάκη, ένα μεγάλο τερματοφύλακα, από τους μεγαλύτερους της ιστορίας του Όφη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο από αυτό που αναφέραμε στο ξεκίνημα της κουβέντας που έχουμε σήμερα, ότι είσαι ο τερματοφύλακας που ταυτίστηκε με τη χρυσή, με την πιο χρυσή περίοδο του Όφη. Ένα πολύ σημαντικό. Ναι, αλήθεια. Αυτό και τίτλος τιμής. Να είσαι καλά. Αισθάνομαι τυχερός γιατί έπαιξα σε αυτήν την ομάδα μια περίοδο με πολύ μεγάλες επιτυχίες και μια διαφορετική εποχή. Γνώρισα παιδιά και ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς και σαν ποδοσφαιριστές και σαν χαρακτήρες, οι οποίοι, αυτό που είπα πριν, με βοήθησαν όταν, δηλαδή όταν πήγα εγώ εκεί 15-16 χρονών σαν είμαι επαγγελματίας, υπήρχαν παιδιά που με πήραν πραγματικά από το χέρι για να εγκληματιστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται, πράγμα που κάναμε και εμείς αργότερα.
αλλά φαντάσου ότι πρόλαβα, ας πούμε, Τσιριμόκο. Στον Όφη πάμε, να πούμε, πας 1988. Έτσι. Πάω. Καλοκαίρι 88. Έτσι. Λαφτσή πρόλαβα. Λαφτσής. Έτσι, mm-hmm. Ναι. Λέω εντάξει μερικά ονόματα τώρα. Μέχρι που τέλειωσα, ας πούμε, με τα πιο νέα παιδιά. Αλλά ναι, αισθάνομαι όντως τυχερός που βρέθηκα αυτή τη χρονική περίοδο σε αυτήν την ομάδα. Να τα πάρουμε ένα-ένα, Κώστα. Στον Όφη ξεκινάς, έχεις βεβαίως, ακούγεται στον αέρα ότι υπάρχει ένας τερματοφύλακας ο οποίος θα κάνει μεγάλη καριέρα τότε, στον Ηρόδοτο, όταν ήσουν. Ακούγεται ήδη το όνομά σου. Πας στον Όφη το 1988 και εκεί κάνεις μια μεγάλη καριέρα. Τι σου μένει? Εντάξει, καταρχήν, στον Ηρόδοτο πήγα από τον Όφη, ναι, το 86 ή το 87, θυμάμαι καλά. Το 88. Το 88 γύρισα. Το 88 γύρισα. Είχα πάει 2 χρόνια με επαγγελματίας και έφυγα και πήγα στον Ηρόδοτο, mm-hmm. που το έχω πει αρκετές φορές, για μένα ο Ηρόδοτος είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί ήταν το σχολείο, ήταν τα 2 χρόνια που έμεινα εκεί, μια γάμα εθνική με πάρα πολύ καλές και δύσκολες ομάδες, όχι όπως είναι τώρα. Πραγματικά υπήρχαν ομάδες πάρα πολύ δύσκολες. Ήταν το σχολείο μου και το μεγάλο σκαλοπάτι για να γυρίσω στον Όφη και να κάνω αυτή την καριέρα. Ναι, μετά γύρισα όντως και είναι οι συγκυρίες τέτοιες. Είναι καμιά φορά, λέμε, πρέπει να βρεθεί στο σωστό χρόνο και στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Υπήρχε ένας άνθρωπος τότε, ο συγχωρεμένος ο Ευγένιος Γέραντ, ο οποίος είχε έρθει από μια σχολή που είχε μάθει να χρησιμοποιεί τους νέους, τους μικρούς, εφόσον βέβαια έβλεπε ότι αυτοί μπορούν να του δώσουν αυτά που θέλουν, και δεν είμαι ο μόνος. Όχι, λατρεία για τους νέους παίκτες. Ακριβώς. Οπότε εκεί βρήκα, νομίζω, το κατάλληλο κλίμα και τους κατάλληλους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και μπόρεσα να κάνω αυτό που έκανα. Υπάρχει μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη καριέρα. Πριν πάμε για το, γιατί έκανες, συνέχισες στην Ολλανδία, είσαι από τους ποδοσφαιριστές που πήγαν στο εξωτερικό τότε, που δεν ήταν εύκολη μεταγραφή στο εξωτερικό. Γιατί μιλάμε για τα πρώτα χρόνια, το δεύτερο προς τρίτο χρόνιο του Μποσμάν. Ναι. Τότε που δεν ήταν εύκολο ένας σύλλογος από το εξωτερικό να πάρει έναν ποδοσφαιριστή για να παίξει στην τρίτη κατηγορία ενός πρωταθλήματος του Βελγίου και της Ολλανδίας. Τότε μιλάμε για μετρημένες περιπτώσεις. Ναι, ήταν τα πρώτα χρόνια, όντως, το 1998 έφυγε. Δηλαδή τότε μόνο στην πρώτη εθνική κατηγορία μπορούσε να παίξει μεγάλη. Ήταν τα πρώτα χρόνια του Μποσμάν. Τώρα βλέπεις ότι μπορεί κάποια ομάδα της τέταρτης κατηγορίας και στο περιφερειακό πρωτάθλημα υπήρχαμε ξένους παίκτες. Τότε δεν υπήρχε. Τότε ήταν διαλεκτοί οι παίκτες από την Ελλάδα που έφευγαν για να παίξουν τα πρώτα χρόνια στο εξωτερικό. Αλλά πριν πάμε γι' αυτό, πριν πάμε εκεί, από τον Όφη, από αυτή την θητεία σου στον Όφη, μετά επέστρεψες κιόλας, υπάρχει κάτι ανεκπλήρωτο, κάποια έτσι επιθυμία η οποία δεν εκπληρώθηκε, κάτι το οποίο σου έχει μείνει ότι θα ήθελες να το κάνεις και δεν το κατάφερες? Εντάξει, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα. Θα μπορούσα... Ένας τίτλος, ας πούμε, ένας, γιατί στην Ευρώπη βγήκες και... Ναι, όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, ούτε μου λείψε κάτι από αυτή την ομάδα. Πολύ καλά. Ούτε μου λείψε κάτι από αυτήν την ομάδα. Αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει, ας πούμε, θα μπορούσε να είχα πάει στο Μουντιάλ. Από το 1994, Το 1994, ναι. Που ενώ ήμουνα τότε... 26 χρονών. Ήμουνα 26, ήμουνα μαζί με το Μίνου στα προκριματικά μέχρι με το παιχνίδι με τη Ρωσία στο Ολυμπιακό Στάδιο και στην τελική επιλογή, ας πούμε. Εκεί ίσως μου έχει μείνει λίγο, εντάξει, όχι παράπονο, μια σκέψη, γιατί σίγουρα θα ήταν και μια πρόσθετη τεράστια εμπειρία. Εντάξει, ναι. Εδώ τώρα, συζητούσα, θυμάμαι, μια φορά
με το Μανώλη το Δανδουλάκη, τον καλό μας φίλο. Και μου είχε πει, του είχα πει, έτσι, του είχα κάνει μια συνέντευξη. Και ποιο είναι το μάτς το οποίο σου έχει μείνει στο μυαλό? Και μου λέει το παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας, στην εκεί. Πράγα, εκτός έδρας, 1-1, με πέναλτι του Γιωργαμλή, στο οποίο για 30 λεπτά ο Χανιωτάκης δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν παίζει άλλος παίκτης από τον Όφη, δεν κάνει κάτι, τίποτα άλλο πέρα από το να αποκρούει. Πέρα από το να πέφτει, πέρα από το να πηγαίνει πάνω κάτω. Ναι, 1-1 το παιχνίδι. 1-1, ναι. Μαγική εικόνα. Με πέναλτι είχαμε όχι, είχαμε προηγηθεί. Όχι, είχε σοφαρίσει Όφη. Είχαμε σοφαρίσει. Ναι, με πέναλτι του Γιωργαμλή. Γιατί ήταν σε ένα πολύ γλιστερό γήπεδο με μια πες μας. Τρομερή ομάδα, δηλαδή καμία σχέση με το παιχνίδι του δευτέρου γύρου που είχαμε παίξει εδώ. 1-0 εδώ. Ναι, το 1-0. Πραγματικά. Μαγική εικόνα. Μια απίστευτη πίεση. Στην οποία εντάξει δεν ήμουν μόνο εγώ, παλεύαμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν γιατί εκτός από αυτά που έπιανα εγώ, είχαμε βγάλει και από τη γραμμή απάνω, είχαμε βγάλει πολλά και βέβαια και δεχτήκαμε ένα γκολ στο οποίο τότε μου φύγει η μπάλα από το γλιστερό γήπεδο από τα χέρια, έτσι, και μπήκε. Να τα λέμε κι αυτά, αλλά ναι, πραγματικά ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας μου εκεί. Και ήταν και τα, νομίζω ήταν το πρώτο ήταν αυτό. Το πρώτο και παραλυτικός εδώ, 1-0 μαχλάς. Ναι, 1-0 μαχλάς. Όχι, το γύρο δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος. Πρώτος γύρος μετά ήταν Ατλέτικο. Εντάξει, ήταν λίγο πρωτόγνωρα εκεί στην Ευρώπη και για μένα και για... Αλλά είχαν τρομερή ομάδα. Είχαν πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, πραγματικά, μας είχαν πιέσει τόσο πολύ που ήταν μαγική εικόνα όντως. Ναι, και είχε και παίκτες που διέπρεψαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κούκα, Πίβλ, Μπέργκερ, μεγάλους παίκτες. Από όλη αυτά τα χρόνια στον Όφη, ποιο είναι το παιχνίδι που θυμάσαι περισσότερο? Εντάξει, τώρα κάνω μια αναφορά για το μάτς με τη Σλάβια Πράγας. Και ποιο είναι το παιχνίδι που σε έχει πονέσει περισσότερο? Κοιτάξτε, αυτό που με έχει πονέσει είναι το γλυκό σου κυπέλο με τον Ολυμπιακό. Το 4-2 λες. Ναι. Σίγουρα όλοι θα θέλαμε και με πρώτο εμένα να ήταν τα πράγματα αλλιώς. Εντάξει, αυτά που μου έχουν μείνει νομίζω ότι... Και η πρόκληση με την Ατλέτικο ήταν μεγάλη. Ήταν στιγμές ανεπανάληπτες και κάθε παιχνίδι από αυτά που παίζαμε στην Ευρώπη ήταν κάτι το ξεχωριστό για μας. Γιατί το πρωτάθλημα το παίζαμε κάθε χρόνο. Ναι. Αλλά τα παιχνίδια αυτά δεν έβρισες την ευκαιρία να τα παίξεις κάθε χρόνο. Στο μεταξύ, κάποιο ανθολόγιο από επεμβάσεις του Κώστα Χανιωτάκη εδώ στα δεξιά της οθόνης. Εδώ είναι και με τον Εργοτέλη για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Δεν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε στην Ευρώπη κάθε χρόνο, αλλά και αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι ήταν έτσι κάτι το ξεχωριστό για μας, για όλους μας. Και Όφη πάντα στην Ευρώπη έβαζε το ευρωπαϊκό του κουστούμι, δηλαδή πήγαινε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί οι παρουσίες ήταν καλές και ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε, με ομάδες δύσκολες. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες που είχαμε παίξει και που είχαμε αντιμετωπίσει ήταν από τις πολύ δυνατές στη χώρα τους. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάπως, ας πούμε, τη Ρέικιαβικ. Ναι, τη Ρέικιαβικ, που ήταν εύκολη πρόκριση. Οι άλλες όλες ήταν ομάδες πολύ δυνατές και πολύ καλές, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Ενώ ο Όφη όμως έπαιρνε πάντα πολύ καλό βαθμό. Αν εξαιρέσουμε ακριβώς το παιχνίδι με την Μποαβίστα εδώ, σε ένα μάτς που έβρεχε συνέχεια. Και το παιχνίδι της Μποαβίστα είχε ιδιαιτερότητες, γιατί θυμάμαι, αναγκαστήκαμε να... Αν θυμάμαι καλά, ήρθε ο διαιτητής να ελέγξει το γήπεδο, είχε θέματα με τις εστίες. Νομίζω αναγκαστήκαμε να τις ψηλώσουν, να τις κοντίνουν λίγο, δεν θυμάμαι. Είχαμε πρόβλημα με τις στολές, διότι φορούσαν αυτοί, αν θυμάσαι, το ασπρόμαυρο, το καρό, στα φλακάκια ήταν. Και βρήκαμε τώρα, εντάξει, ναι, δεν μας πήγε, όχι, δεν μας πήγε και δεν μας πήγε και το ίδιο το παιχνίδι, γιατί είχαμε αυτόν γκολ στην αρχή, χάσαμε το πέναλτι στο ξεκίνημα,
Ναι, είναι από αυτά που συμβαίνουν. Ναι, ναι. Ποια θυμάσαι περισσότερο κατ' εσένα έτσι, αυτό που σου έχει μείνει ως το καλύτερο μάτς της καριέρας σου? Γιατί εμείς λέμε βεβαίως, αλλά εσύ, ο Γαθήλιν Αρμόδιος, είσαι αυτός που... Το καλύτερο μάτς της καριέρας μου. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν συμπέπτει με τον Όφη βεβαίως, έτσι, αν συμπέπτει με τον Όφη. Κοίταξε να δεις, αν το πάρεις έτσι από θέμα πίεσης, αυτό της Λάβια ήταν όντως... Δυνατό, από τα παιχνίδια που έχουν σημάδεψει, ναι, ναι, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και άλλα που και με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ που υπήρχε, αλλά νομίζω ότι για μένα είχε περισσότερη σημασία να κάνεις αυτό που μπορείς. Αυτό που μπορείς με την έννοια πια, αυτό που έχεις συνηθίσει τον κόσμο να κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή το να βρεις ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι η μέρα σου και θα κάνεις, ναι, 15-20 επεμβάσεις. Αυτό είναι η εξαίρεση. Θα τύχει μια εξαίρεση. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό περισσότερο, γιατί ο κόσμος και η εικόνα μου που, εντάξει, στην καριέρα μας όλοι κάνουμε λάθη και σε μια θέση τέτοια στοιχίζει, όπως ξέρουμε, είχα συνηθίσει να δείχνω αυτό που περιμέναν όλοι. Να μην έχω δηλαδή τα τρομερά σκαμπανεβάσματα. Τα τρομερά σκαμπανεβάσματα, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν χανιωτάγη σταθερότητα. Ακριβώς. Ξέρανε τι θα περιμένανε και ξέρανε τι θα δούνε. Και ξέρανε τι θα δούνε. Έρχεται η εμπειρία του εξωτερικού. Βίτεσε, ναι, το 1998. Ναι. Μίλησε μας γι' αυτή. Ήταν τα πρώτα χρόνια που μπορούσαμε να βγούμε έξω, είναι αλήθεια, εκεί. Πιστεύω ότι με βοήθησε αρκετά ως επιλογή και η παρουσία του Νίκου, ναι, στη Βίτεσε. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια βρήκα κάτι πρωτόγνωρο, βρήκα κάτι πάρα πολύ οργανωμένο, σαν αυτό δηλαδή περίπου προσπαθούμε τώρα εδώ στον Όφη, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όπως είπα, υπήρχε μια τεράστια οργάνωση, ήξερες πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πότε θα τελειώσει, πότε θα πας διακοπές, γιατί εμείς τότε είχαμε εκεί και τη χειμερινή διακοπή, πότε θα γυρίσεις. Αυτά που στερούμαστε εδώ, ναι. Μιλάμε το 98, έτσι, δηλαδή το 98... 23 χρόνια πίσω, 24 χρόνια πίσω. Το 98 πίσω. Εκεί χρησιμοποιούσαν την πιστωτική. Και πληρώναμε, κάνω παρέντες τώρα να θυμηθούμε, και πληρώναμε τη σακούλα στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, το 98. Αλλά, ναι, ίσως και από εκεί θα μπορούσα να μείνω περισσότερο. Ίσως βιάστηκα να γυρίσω, γιατί δεν έπαιζα. Έτσι, δηλαδή την πρώτη χρονιά. Εγώ σε θυμάμαι ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, κύπελλο UEFA εδώ. Με την ΑΕΚ στο κύπελλο UEFA και μετά με την. 3-3. Γιατί είχε αποβληθεί ο Σάντερ. Δηλαδή, είχα βρει μπροστά μου τον Βέστερβερ, το οποίο πήγε μετά η Λίβερπουλ, ναι, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, γιατί είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Και μετά και δύο παιχνίδια που παίξαμε με την Μπορντό στον επόμενο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήταν δύσκολο. Άγινε οτροπία. Έπρεπε να προσαρμοστεί γρήγορα σε μια ομάδα που είχε δυνατότητες. Ήταν από τις καλές ομάδες η Βίτεσε τότε. Αλλά πολύ διαφορετικά πράγματα. Πολύ οργάνωση. Θρομερή οργάνωση και μεγάλη εμπειρία. Και μεγάλη εμπειρία. Ίσως εκεί θα έπρεπε, βλέποντας ότι δεν κόλλησα έστω δε στη Βίτεσε, να προσπαθήσω να βρω μια άλλη ομάδα στην Ολλανδία να συνεχίσω, προτίμησα να γυρίσω πίσω. Ο Νόστος, εδώ, στο Πανελλήνιο. Όχι μόνο ο Νόστος, ήταν και οι προτάσεις αυτές που τελικά δεν απέδωσαν, δεν βρήκαμε τη λύση, που με τράβηξαν περισσότερο στο να γυρίσω. Επιστρέφεις λοιπόν μετά από 2 χρόνια εδώ, παίζεις για τον... την περίοδο 2000-2001 στον Πανελλιακό. Mm-hmm. Και ακολουθεί μια δεύτερη επιστροφή στον Όφη. Ναι. Όπου τα πράγματα
είναι διαφορετικά με την έννοια ότι δεν υπάρχει πλέον ο Γκέραρντ. Ναι, ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε όμως το γνωστό, το κλίμα ήταν γνωστό. Το κλίμα, το γνωστό. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην ομάδα ήταν γνωστοί. Νομίζω ότι ήταν και καλές χρονιές. Έτσι, η ομάδα έπαιζε, είχε καλούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα διοικητικά προβλήματα. Που... Όχι, όχι, έτσι. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, τα βρίσκεις λίγο διαφορετικά. Έχουν περάσει τρία χρόνια, τα βρίσκεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έχουν περάσει κάπως τα χρόνια, εντάξει, είναι κάπως αλλιώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Με το κεφάλαιο Εργοτέλης, με τον οποίο επίσης αγωνίστηκες για ένα χρόνο. Το κεφάλαιο Εργοτέλης άνοιξε όταν μου είπαν από τον Όφη ότι δεν θέλουν να ανανεωθεί το συμβόλαιο, όταν είχε λήξει μετά την τριετία δηλαδή. Και τότε έστειλα μήνυμα του Μύρου. Σιφάκη, ναι. Του Σιφάκη, ήταν ο Μύρος προπονητής στον Εργοτέλη, και του είπα: Μύρο, αυτό συμβαίνει. Η πρώτη χρονιά του Εργοτέλη στην ΑΕΚ. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει και κάποιες μέρες η προετοιμασία. Και μετά με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος ο Τζόρτζογλου και συναντηθήκαμε και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία ο Εργοτέλης. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή θα μπορούσε να έχει σώσει τη χρονιά τότε. Και φοβερό το ότι υπήρχε ένα Παγκρίτιο γεμάτο. Δηλαδή, 20.000 κόσμο, φοβερό ας πούμε. Σε κάθε παιχνίδι ήταν τα πρώτα χρόνια, αν θυμάμαι, του γηπέδου. Ερχόταν ο κόσμος, είτε με Ξάνθη, με Γάλλιο, πέσαμε, είχε 10.000 μέσα. Εντάξει, ήταν πολύ, πολύ ωραία χρονιά. Ήταν τότε το εκμεταλλευτήκαμε το ότι ήταν νέο το Παγκρίτιο, το 2004 ήταν ακριβώς, η Ελλάδα, ήταν τους, Ολυμπιακοί Αγώνες. Ακριβώς, πέσαν όλα μαζί, ήταν όλα μαζί και όλα αυτά βοήθησαν. Βεβαίως. Το ένα ακολουθούσε το άλλο, έτσι. Οπότε υπήρχε μια ροή. Υπήρχε μια ροή ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αλλά μου έχει μείνει αυτό, μου έχει μείνει αυτή η ας το πούμε σε εισαγωγικά πίκρα, ότι αυτή η χρονιά θα μπορούσε να έχει σωθεί. Να έχει σωθεί. Ναι, γιατί το Δεκέμβριο, περίπου το Δεκέμβριο, κάπου εκεί κάναμε 2-3 νίκες μαζεμένες, περάσαμε τη γραμμή. Έφτανα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το κερδίζει εδώ. Το κερδίζουμε 2-1, αλλά. Και μετά δεν ξανακάνει. Αυτά ήταν τα έξτρα παιχνίδια, ναι. Κερδίσαμε 2-3 παιχνίδια, συγγνώμη, με τις πιο μικρές, με Γάλλιο και Καλαμαριά. Μες στην Κέρκυρα. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας Καλαμαριά. Περνάμε τη γραμμή και εκεί θα ήθελε ίσως μεγαλύτερη προσοχή. Μάλιστα. Και την επόμενη χρονιά κλείνει η καριέρα. Έχουμε τη μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ. Την ερχόμενη χρονιά, ναι, κλείνει η καριέρα στον ΑΠΟΕΛ. Σωστά. Δύσκολη προσαρμογή. Δύσκολη προσαρμογή. Δηλαδή, ναι, δύσκολη προσαρμογή. Αλλά και εκεί με προσέξανε πολύ. Δηλαδή δεν έχω παράπονο πουθενά. Με προσέξανε πολύ γιατί εντάξει, πήγα λίγο, ας το πούμε συσσαγωγικά, μεγάλο στα 34-35, αλλά βρήκα και εκεί ανθρώπους οι οποίοι με αγκάλιασαν αμέσως σε μια περίοδο που και το κυπριακό ποδόσφαιρο είχε προβλήματα, μεγάλη τρελάκι και με τις ομάδες, έτσι, δηλαδή δεν το συζητάμε, τις αγαπάνε από ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, τέτοια αυτά, γινόταν χάμος. Και πολιτικά κριτήρια παίρνουν εκεί. Ναι, πέρα, πολύ, ναι. Ακριβώς πολύ. Τα έμαθα στην πορεία, δεν τα ήξερα λίγο. Τα έμαθα στην πορεία. Ναι, επηρέαζε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Ναι, και κάποια στιγμή αποφάσισα να κρεμάσω έτσι λίγο απότομα, θα έλεγα, να σταματήσω. Πώς πήρες, όπως το λες, σε μια ηλικία η οποία. Και πολύ παραπάνω όταν μιλάμε για τερματοφύλακα. Που τερματοφύλακες εδώ είναι και στην αριθμό και πλέον το 40. Μερικοί από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες του κόσμου συνεχίζουν. Και μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Εσύ γιατί τόσο νωρίς για τερματοφύλακα και πρώτης γραμμής? Νωρίς, το λες νωρίς. Δεν το λες. Δεν το λες και πόσο, 36. Εντάξει. Ναι.
Ναι, ούτε νωρίς το λες, ούτε αργά. Ούτε αργά. Ούτε αργά. Ούτε αργά. Ναι, γι' αυτό σου είπα και πριν ότι λίγο απότομα. Ήταν λίγο κάτι απότομα. Που επιτάχυνε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να φύγω από εκεί, γιατί και εκεί δεν έπαιζα, δεν προσαρμόστηκα όπως ίσως θα έπρεπε σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, ναι. Δηλαδή δεν συζητάμε το ΑΠΟΕΛ τώρα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ψάχτηκα για να πάω κάπου αλλού. Δεν ήθελα να πάω β' εθνική περιμένοντας να φύγει η χρονιά και να ξαναψάξω το καλοκαίρι μήπως βρω κάτι άλλο. Και μέσα σε όλες αυτές τις συγκυρίες ήρθε έτσι λίγο απότομα το τέλος. Mm-hmm. Πήρες την απόφαση να... Ναι, πήρα την απόφαση, έφυγα, συμφώνησα να φύγω μάλλον Δεκέμβριο, που είναι πιο δύσκολη η περίοδο για να βρεις κάτι, ναι, στο μέσο της κάτι χρονιάς, καινούριο, ναι, στο μέσο της χρονιάς. Οπότε κάπου εκεί τέλειωσε εκεί η ποδοσφαιρική ιστορία. Και ξεκινάει μία άλλη βεβαίως μετά. Ξεκινάει μία άλλη, ναι. Έτσι, γιατί παραμένει στο χώρο προπονητής, τερματοφυλάκων. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Μίλησε μας για αυτό το κομμάτι, Κώστα, επίσης. Το οποίο παρουσιάζει το δικό του αυτοτελές ενδιαφέρον. Κοίταξε, είναι κάτι, να το πω διαφορετικό, όχι τόσο διαφορετικό, αλλά εκεί κουβαλάς τις δικές σου εμπειρίες, τις οποίες προσπαθείς να μεταφέρεις στα νεότερα παιδιά και προσπαθείς να προσαρμόσεις και τους μεγαλύτερους στα δικά σου πιστεύω και στα δικά σου θέλω. Ναι, δύσκολα πράγματα. Νομίζω, ναι, θέλω να πιστεύω ότι τα χρόνια με τα οποία ασχολήθηκα σε αυτό το κομμάτι, τα παιδιά που πέρασαν από τα χέρια μου είχαν καλές χρονιές. Δηλαδή και ο Βεζιρίδης νομίζω ότι έκανε καλές χρονιές στον Όφη. Και ο Κάρολ που μου ήρθε στον Όφη και ακριβώς... Έχουμε εδώ τη φωτογραφία. Έφυγε, πήγε στον Ολυμπιακό, ξαναγύρισε εθνική ομάδα. Ένα παιδί το οποίο... Ανανεώθηκε η καριέρα του. Ανανεώθηκε η καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο ήρθε από τέτοιες μεγάλες και τεράστιες παραστάσεις και όσο και όταν δούλεψε μαζί μου, ποτέ δεν μου είπε γιατί και πώς. Είναι το θέμα της νοοτροπίας, έτσι, του Κώστα, έτσι, αυτό που... Όχι ότι έχω, παιδείας. Έχω παράπονο από τα άλλα τα παιδιά, προς Θεού, έτσι, ναι, αλλά... κανένας δεν ήρθε. Μιλάμε για United. Σε αντεπαράθεση ή μου έκανε, ναι, παράπονο ή... Αλλά... Ναι, κατάλαβα. Το φέρνω σαν παράδειγμα, ανάλογα με το που είχε παίξει και το τι είχε κάνει στην καριέρα του και με ποιους ποδοσφαιριστές ήταν μαζί, έτσι. Αλλά και αυτός ο ίδιος ήθελε πάρα πολύ να κάνει την προσπάθεια να επανέλθει. Οπότε και η θέληση, νομίζω, ναι, κολλήσαμε αρκετά και το αποτέλεσμα του ήταν καλό. Και το αποτέλεσμα ήταν καλό. Εδώ η φωτογραφία με τον Ρόι Κάρολ, ο οποίος ακόμα και τώρα, εδώ με το φίλο στον Παύλο τον Αδάμου, μνημονεύει το πέρασμά του από τον Όφη. Ως ότι βρήκε, ήταν μία από τις στάσεις, σταθμούς που τον βοήθησαν να έχει μία επανεκκίνηση, να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο που το αγαπούσε. Ναι, ίσως, πολύ σημαντικό. Ίσως ήρθε σε μία ομάδα που κουβαλούσε μια τέτοια νοοτροπία. Mm-hmm. Δηλαδή βρήκε και εκεί ανθρώπους οι οποίοι είχαν ζήσει όλα αυτά τα καλά τα χρόνια. Βρήκε μια ζεστασιά μετά από ένα δύσκολο διάγγιμα που είχε και νομίζω ότι βρήκε και μια οικογένεια που του είχε λείψει, ποδοσφαιρική. Mm-hmm. Μάλιστα. Του δείξαμε εμπιστοσύνη. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μην του δείξουμε. Όχι, αλλά του δείξαμε. Και έχει σημασία, νομίζω ότι έχει σημασία και για αυτόν. Και όπως είπαμε ακόμα και τώρα σε συνεντεύξεις του σε ΜΜΕ της Αγγλίας, Ιρλανδίας, το Βόρειο Ιρλανδίας, θα αναφέρει τον Όφη. Υπάρχει μια παροιμία που λέει το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρθουμε στον Γιώργο τον Χανιωτάκη. Στο μικρό το λέω ακόμα. Ακόμα το λες μικρό. Ακόμα το λες. Εντάξει. Ο οποίος δεν θα μπορούσε από τη στιγμή που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο να
ακολουθήσει τα χνάρια σου. Θα κάνω και μία ερώτηση, γιατί βλέπω, ας πούμε, του Γιακουμάκη, ο Γιακουμάκης γίνεται και αυτός επιθετικός του, του Μανώλη γίνεται ο Γιώργος επιθετικός, ναι, του ναι. Γιάννη του Σαμαρά, ο Γιώργος Σαμαράς γίνεται αυτός επιθετικός. Εσένα θα γίνει τερματοφύλακα, του Μύρου, του Σιφάκη, ο Μιχάλης, δηλαδή... Κατά... Ναι, πάει κάπως έτσι. Δεν είναι πάλι και αυτό 100%, αλλά λέμε, εν πάση περιπτώσει, ότι το Μύλο... Δεν είναι, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται. Ο Γιώργος... Εντάξει, ήταν μίλησε στα... μου για τον Γιώργο, ναι. Ήτανε στα γήπεδα, ήτανε στα γήπεδα από μικρός. Είμαι περήφανος γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί, όπως και τα υπόλοιπα τρία μου. Δηλαδή, αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί έχω τέσσερα φανταστικά παιδιά. Θα τα χαίρεσαι, θα τα χαίρεστε, Κώστα. Και αυτός θα μπορούσε να είναι παραπάνω. Δεν το φέρανε συγκυρίες. Νομίζω ότι η περίοδος στον Εργοτέγη δεν τον βοήθησε τόσο πολύ ώστε να... Όχι ότι υπάρχει παράπονο, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε πάρει και μια άλλη ευκαιρία. Είναι καλός. Είναι για παραπάνω, είναι καλός. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια, κάτι που στην εποχή στο μας σπανίζει, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το ζητάνε, και σπανίζει και χρειάζεται, άσυντα να το έκανε το λαθάκι του χθες, αυτά συμβαίνουν. Είναι σε μια ηλικία, δεν είναι μεγάλος, είναι στα 26-27, έχει μπροστά του, από εκεί και πέρα αν αυτός θελήσει να κάνει κάτι ή να ψάξει κάτι παραπάνω, φεύγοντας βέβαια πάντα από το κομμάτι της Κρήτης, έχει καλός από εκεί και πέρα. Αν μπορέσω να τον βοηθήσω τώρα να κάνει κάτι παραπάνω, εάν το θέλει, εδώ είμαι. Αν δεν θέλει, θέλει, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή σημαντικά που παίζουν ρόλο, είναι δική του η απόφαση. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι τώρα που λέμε το Μύλο, ο μικρός, η κόρη είναι η Γυμνασία Ακαδημία, ο τρίτος έχει μπλέξει με το τένις και ο μικρός που είναι στα 9, ναι, ξέρει περισσότερα για το ποδόσφαιρο από ότι εγώ αυτή τη στιγμή. Τι θες να πεις, να το αναπτύξω. Θέλω να πω ότι μου έχει ξεθάψει το Γιασίν. Το Γιασίν. Μου ξεθάψει το Γιασίν. Την Αράχνη. Ναι. Και πάει τώρα σε μια ακαδημία εκεί στην Αθήνα και έχει ήδη πάρει τα γάντια, του αρέσει η θέση περισσότερο. Δηλαδή η κατάσταση είναι, έχει πλέον ξεκαθαρίσει, έτσι. Μου μιλάει βέβαια. Κάπου εκεί πάει η δουλειά. Εκεί πάει η δουλειά. Κάπου εκεί πάει η δουλειά. Κάπου εκεί πάει η δουλειά για τον... Για τον Λάμπρο. Για τον Λάμπρο. Για τον Λάμπρο. Τον τελευταίο. Είναι 9 ο Λάμπρος, 13 ο Μαρίνος που παίζει τένις και αυτός πάρα πολύ καλός, είναι στην πρώτη 30 τετράδα στην Ελλάδα. Να τα χαίρεσαι, Κώστα. Μπράβο. Και τρέχουμε εκεί και μακάρι να είμαστε γεροί όλοι μας, όλοι οι γονείς. Γιατί όλοι κάνουμε τον αγώνα μας, για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα, να μπορούμε να τα βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Να έχεις την υγεία σου και να τα έχουμε. Και εσείς όλοι, και όσοι μας ακούνε, και σε όλο τον κόσμο τα καλύτερα. Έτσι, Κώστα, με τον Λάμπρο, ο οποίος είχε να σε ξεπεράσει και να μπει και αυτός εκεί πέρα στις γραμμές. Τώρα είναι εύκολο, ξέρεις, μπαίνεις στο YouTube, ψάχνεις, βρίσκεις, κάνεις. Δεν το συζητάμε. Ποιο ήταν αλήθεια εσένα το πρότυπό σου, ο τερματοφύλακας. Θυμάμαι, είχαμε κάνει, στο θύμισα πριν από λίγο, μια συνέντευξη πριν από 20, δεν ξέρω πόσα χρόνια, λίγο πριν φύγεις να πας στη Βίτεσε και μου είχες πει τότε στο ραδιόφωνο, στον υπέρηχο, Μπέιλι, Γκάρεθ Μπέιλι, United. Ναι. Ποιος, πέρασαν τα χρόνια. Μέλη μου ομάδα πέρασαν τα χρόνια. Ματσιστερικός, ναι. Ποιος, και εγώ. Για πες μου όμως. Μ' άρεσε πολύ ο Σμάιχελ. Πάρα πολύ. Πίστευτος. Μπουφόν. Μπουφόν. Έτσι. Μπουφόν. Συνεχίζει ακόμα. Συνεχίζει ακόμα ακριβώς. Εντάξει. Τώρα τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπετε ότι πιο πολύ παίζουν με τα πόδια παρά με τα χέρια. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά υπάρχουν και τώρα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν. Νόιερ, Τερ Στέγγεν, ας πούμε. Ναι. Και βλέπουμε, Κώστα, και κάτι άλλο. Δίνονται τεράστια χρηματικά ποσά για τερματοφύλακες που στο παρελθόν δεν δίνονταν τόσα πολλά. Δηλαδή βλέπεις ότι
η θέση του τερματοφύλακα που είναι ούτως ή άλλως η πιο ευαίσθητη, λένε η άχαρος ο ρόλος, αλλά είναι χωρίς τερματοφύλακα. Αν είχε τερματοφύλακα η Εθνική Βραζιλία, θα έχει άλλα 10 παγκόσμια αυτό κύπελλα. Αυτό ακριβώς. Στους 10 καλύτερους να έχεις, αν δεν έχεις το νούμερο 1 δεν γίνεται τίποτα. Τώρα αυτό πραγματικά το βλέπουμε. Βλέπουμε μεταγραφές 90 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ ο τερματοφύλακας. Πάντα, πάντα ήταν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια ο τερματοφύλακας. Το σημαντικότερο. Σε μια ομάδα, γιατί από εκεί ξεκινάς. Από εκεί ξεκινάς ακριβώς. Το νούμερο 1. Εντάξει, έφτασε και η ώρα να πληρωθεί κάπως καλύτερα. Γιατί εντάξει, όλοι λέμε η υπεπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ και προσέχουμε τον επιθετικό να πάρουμε το να βάλουμε γκολ. Αλλά εντάξει. Βάζουμε 5, τρώμε άλλα 5. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Και η ομάδα που έχει καλό τερματοφύλακα φαίνεται και στους υπόλοιπους 10. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το παιχνίδι, είναι μέσα στο παιχνίδι, παίζουν. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Ηρεμία. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σημαντικό κομμάτι. Και νομίζω ότι χαίρομαι που έτσι ήρθε η ώρα να το δουν λίγο πιο καλύτερα και πιο σοβαρά. Και εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ξεχωριστές ακαδημίες για τερματοφύλακες. Γιατί είναι ένα κομμάτι πια που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτός από τερματοφύλακας είσαι και ο 10ος παίχτης. Ακριβώς. Δηλαδή, ενώ με την μπάλα στα πόδια. Πίσω από τον τερματοφύλακα υπάρχουν όλα τα δίχτυα. Δεν υπάρχει ο λίμπερο. Το κάνω για αυτό το χιόνι. Τι έγινε, πέρασε. Λέω, είναι τα δίχτυα, αντί σταματήσουν. Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που σου απευθύναμε. Τιμή που τα ξαναείπαμε. Να έχεις πάντα την υγειά σου, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, την ωραία σου οικογένεια και πάντα να έχεις την υγειά σου και να μιλάμε για τον Όφη. Γενικότερα για ποδόσφαιρο, λέγοντας ευχάριστες ειδήσεις. Πάντα πρέπει να λέμε ευχάριστες ειδήσεις και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε τα καλύτερα για όλο τον κόσμο, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε πρώτα την υγεία μας και μετά θα τα βρούμε όλα τα άλλα. Έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια τόσα. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα σε όλους τους τομείς. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά και εγώ ευχαριστώ.